Όχι. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό βίντεο. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες δανείστηκα από ένα φίλο μια φιλμάτη μηχανή, έτσι για την εμπειρία, μιας και δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ μου. Εξεπλάγει πολύ θετικά και ενθουσιάστηκα, ίσως να φταίει η εμπειρία γενικά του φιλμ, ίσως να φταίει η συγκεκριμένη μηχανή. Δεν θα μακρηγορήσω, απλά θα πω δύο λόγια για αυτή τη μηχανή που χρησιμοποιώ εδώ και λίγες μέρες και δυστυχώς πρέπει κάποια στιγμή να την επιστρέψω. Η μηχανή είναι αυτή εδώ. Είναι η Nikon FM3α με τον φακό Nikkor 45 χιλιοστά 2,8. Δύο λόγια μόνο θα πω για τη συγκεκριμένη μηχανή που είναι αλήθεια ότι μου έχει πάρει το μυαλό. Λοιπόν, πρώτον, στιβαρή κατασκευή, κατασκευαζόταν από το 2001 μέχρι το 2006. Η Nikon τη σταμάτησε γιατί, αν θυμάμαι καλά σε αυτά που διάβασα, νόμιζε ότι δεν θα έχει κάποια συνέχεια το film. Ίσως αυτό να ισχύει για την FX της Nikon. Δεν είμαι σίγουρος. Αν ξέρεις, άσε με ένα σχόλιο κάτω να μάθω και εγώ να σιγουρευτώ. Λοιπόν, στιβαρή κατασκευή όπως είπαμε, μέταλλο, αρκετά μικρή, και με το εξής χαρακτηριστικό, είναι manual, φίλε μου, δεν έχει αυτόματη εστίαση, άρα σε κάνει φωτογράφο. Εσύ ρυθμίζεις από το φακό, από τα δαχτυλίδια του φακού, το διάφραγμα, ως εδώ. Ο συγκεκριμένος ο φακός είναι 2,8 μέχρι 22 και την εστίαση από το μπροστινό δαχτυλίδι εστίασης εδώ. Έχει ενσωματωμένο φωτόμετρο, δηλαδή μέσα στο εικονοσκόπιο, στο οφθαλμοσκόπιο εδώ που βλέπεις, έχει στην αριστερή πλευρά τις ταχύτητες και τη στιγμή που πατάς μέχρι τη μέση το κουμπί του κλίστρου, φωτομετρεί μόνο του και μετά πατάς το κουμπί και τραβάς τη φωτογραφία, εννοείται ότι έχεις εστιάσει από πριν σωστά τη φωτογραφία σου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει αυτόν τον ήχο, αλλά ακούστε. Οπλίσαμε. Εστιάζεις και φωτογραφίζεις. Το καλό τι είναι με τη συγκεκριμένη, έχεις αυτόν εδώ το μοχλό, τον οποίο αν δεν θες να φωτογραφίσεις και φοβάσαι μην πατηθεί το κουμπί, ασφαλίζεις και τώρα το κουμπί του κλίστρου είναι ασφαλισμένο, όσο και αν το πατήσεις δεν τραβάς φωτογραφία. Έχει αυτόν εδώ το διακόπτη για την ταχύτητα, έχει εδώ το ISO, το οποίο το ρυθμίζει ανάλογα με το film που έχεις μέσα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω ένα film της Fuji με ISO 200, άρα έχω ρυθμίσει και το ISO στο 200 και επίσης έχει αντιστάθμιση έκθεσης εδώ από μείον 2 μέχρι συν 2. Τι άλλο έχει? Έχει αυτόματο χρονόμετρο, αυτός εδώ μοχλός το τραβάς κάτω, νομίζω το maximum μπορείς να βάλεις είναι 10 δευτερόλεπτα να το ρυθμίζεις. Έχει αυτό εδώ το κουμπάκι για να βγάζεις το φακό και το πολύ καλό που έχει, έχει κλείδωμα έκθεσης. Auto exposure lock. Αυτό τι σημαίνει? Εστιάζεις, φωτομετρείς εκεί που θες, πατάς το κουμπί και η ταχύτητα κλίστρου μένει ίδια. Όσο μετά και να παίξεις με το καδράρισμά σου, η ταχύτητα του κλίστρου και κατά συνέπεια η έκθεση μένει ίδια. Άμα το αφήσεις, αρχίζει πάλι το φωτόμετρο από την αρχή και φωτομετρεί. Αυτά τα λίγα. Δεν έχω εμφανίσει ακόμα κάποιο φιλμ. Είναι το πρώτο μου φιλμ. Έχω φορτώσει ένα 36R αυτή τη στιγμή. Είμαι στο 17. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται εδώ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είμαι κατενθουσιασμένος. Πολύ όμορφη μηχανή και δυστυχώς πολύ ακριβή ακόμα. Όταν εμφανιστούν οι φωτογραφίες θα σας δείξω. Αυτά. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ και τα λέμε στο επόμενο.